Κυρία Πρόεδρε, λίγο ησυχία κύριε συνάδελφοι για να προχωρήσουμε, γιατί έχει σκαλώσει λίγο η διαδικασία και πρέπει να, για τους λόγους που έχουν αναφερθεί, τους πολιτικούς λόγους που αφορούν το λαό μας, τη χώρα μας, να έχουμε αποτέλεσμα τη διαδικασία σήμερα. Προτείνω, είναι μια παραλλαγή της πρότασης που έκανε η κυρία Πρόεδρος, η συζήτηση να ολοκληρωθεί σήμερα στις 7 το πρωί, είναι 3:30 η ώρα, να μιλήσουν οι εκπρόσωποι των κομμάτων, οι εισηγητές των κομμάτων, να μιλήσει ο αρμόδιος υπουργός και να μιλήσει ο κύριος πρωθυπουργός και η κύριοι αρχηγοί των κοινοβουλευτικών ομάδων. Είναι μια πλήρης πολιτική διαδικασία, θα εστιάσει στα κύρια ζητήματα και θα αναπτυχθούν και επιμέρους θέματα από τους ειδικούς αγωγητές και εισηγητές. Επαναλαμβάνω ότι το όριο της αυριανής διαδικασίας δεν έχουμε τελειώσει 4 εμείς εδώ. Πρέπει να είναι 4 εκεί ο κύριος Τσακαλώτος. Και επίσης, και έχει μια σημασία αυτό, δεν αφορά μόνο το Eurogroup, αφορά και τα άλλα κοινοβούλια, όπως το φιλανδικό, που από αύριο αρχίζει τη συνεδρίαση και όπου έχει τεθεί ως θέμα δικής της συνταγματικής τάξης να μην ψηφίζουν συμφωνίες αν δεν έχουν περάσει από το κοινοβούλιο της χώρας που ενδιαφέρεται για τη συμφωνία αυτή. Αυτά θέλω να πω και παρακαλώ να προχωρήσει τη διαδικασία. Το λόγο υπάρχει άλλος...